Κύριε Βαγγελίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δημητρακόπουλε, σε εσάς, στους προκρατές φυσικά που μας ακούνε. Και να σας ευχαριστήσουμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Έχουμε επικνές εξελίξεις στην εξωτερική μας πολιτική, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε, και θέλουμε να μιλήσουμε μαζί σας ακριβώς για την εξωτερική πολιτική της χώρας, μια και είσαι στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. Σας ακούμε. Ωραία, την τοποθέτησή σας. Ας ξεκινήσουμε με τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε την χθεσινοβραδινή κατάληξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Η Σύνοδος κορυφής κάθε γνώμη του ΚΚΕ προσέθεσε κάποιο ιδιαίτερα καινούριο στοιχείο. Επιβεβαιώνεται δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι, να το πούμε έτσι, μέρος της λύσης των προβλημάτων που υπάρχουν στην περιοχή μας, αλλά αντίθετα με τις τάσεις, με τις αποφάσεις της μάλλον, βάζει μπουρλότο, να το πούμε έτσι, ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά των αντιθέσεων που εξελίσσονται στην περιοχή μας. Θεωρούμε ότι οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί και η προσπάθεια τουλάχιστον της κυβέρνησης να το παρουσιάσει ως θετικό το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εκτός τόπου και χρόνου, είναι αιωλή. Αφού όχι μόνο οι όποιες κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας παραπέμπονται στις καλένδες, δεν βάλανε δηλαδή το παραμικρό, είναι χαρακτηριστικό πως για μια χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η περίπτωση της Λευκορωσίας, αποφάσισαν να επιβάλλουν κυρώσεις αξιωματούχους του κτλ. Ενώ αντίστοιχα στην περίπτωση της Κύπρου, που είναι χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που φυσικά παραβιάζονται τα κυριαρχικά τη δικαιώματα, η ΑΟΣ της όλο το προηγούμενο διάστημα από την επιθετικότητα της τουρκικής κυβέρνησης, τουρκικής αστικής τάξης, δεν υπόθηκε κουβέντα. Άρα κατά τη γνώμη μας είναι μια ακόμα απόφαση που περιλαμβάνει κάποια, να το πούμε έτσι, φιλικά χτυπήματα και ευχολόγια παροτρύνουν την τουρκική κυβέρνηση να μην είναι επιθετική, τόσο επιθετική στην περιοχή, αλλά επί της ουσίας τρώνε το έδαφος για να συνεχιστεί αυτή η στάση της τουρκικής αστικής τάξης και να οδηγήσουν τα πράγματα εκεί που νομίζω ότι είναι προφανές και πια και αστικά επιτελεία και αστικά κόμματα το παραδέχονται, να οδηγήσουν τα πράγματα προς μια συμφωνία διευκέθεση την εκμετάλλευση του πλούτου των κυδασμάτων στην περιοχή. Μάλιστα. Συνεχώς και επίμονα και διαχρονικά το Κομμουνιστικό Κόμμα τονίζει ότι στραβά αρμενίζουμε. Ότι δεν πάμε καθόλου καλά, δεν έχουμε χαράξει καθόλου καλή πορεία στην εξωτερική μας πολιτική. Τι θα έπρεπε, κύριε Βαγγελίδη, κατά την απόψή σας, να γίνει στην εξωτερική μας πολιτική? Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη του Κομμουνιστικού Κόμματος, η εσωτερική πολιτική αν θέλετε, καθορίζει και την εξωτερική πολιτική και τις σχέσεις μιας χώρας, ενός κράτους με τις γειτονικές χώρες ή, να το πούμε, ευρύτερες συμμαχίες που μπορεί να έχει και να αναπτύσσει. Από αυτή την άποψη, εμείς λέμε στον κόσμο, στον ελληνικό λαό, στους εργαζόμενους κτλ., πως δεν μπορεί να έχει καμία, να το πούμε, και αυταπάτη και λάθος αντίληψη πως το πλαίσιο, ας πούμε, μιας οικονομίας του καπιταλισμού, οικονομίας της αγοράς, έτσι, που κριτήριο για τα πάντα είναι η κερδοφορία των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Αυτό το στοιχείο είναι που καθορίζει τελικά και την εξωτερική πολιτική της χώρας. Δηλαδή, η στρατηγική, ας πούμε, που έχουν η Νέα Δημοκρατία σήμερα, βέβαια και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μας. Ναι, αυτό θα ήθελα να σας το ρωτήσω και ας κάνουμε μια παρένθεση να ασχοληθούμε με αυτό. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ εξωτερικής πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας?
Κοιτάξτε να δείτε. Επί της ουσίας. Επιμέρους διαφορές σε χειρισμούς μπορεί και να υπάρχουν. Όμως, ναι, εδώ τα πράγματα και τα στοιχεία και τα γεγονότα είναι αποκαλυπτικά. Για παράδειγμα, είδατε κι εσείς και είδε κι όλος ο κόσμος η συζήτηση που αναπτύχθηκε τα τελευταία διάστημα, ξανά ήρθε στην επικαιρότητα σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Συμφωνία που μεθόδευσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε αγαστή συνεργασία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και άλλες αστικές της Ευρώπης να υπογραφεί με τη γείτονα χώρα για να την αληθεί να μπορεί να μπει στο ΝΑΤΟ η, να το πούμε, η Βόρειος Μακεδονία, να αρθούν όλα τα εμπόδια για την ΝΑΤΟποίηση των Δυτικών Βαλκανίων με στόχο να μπει μπλόκο στην επιρροή, εισρωή κυρίως στη Ρώσικη στην περιοχή αλλά και την Κινέζικη και άλλων χωρών. Αυτή τη συμφωνία λοιπόν που πάλεψε υποκριτικά, γιατί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας την αντιπάλεψε, λέγοντας ότι τα Βαλκάνια δεν πρέπει να ανατοποιηθούν. Ναι. Αλλά η Νέα Δημοκρατία τότε ως αντιπολίτευση αντιπάλεψε υποκριτικά, ψάρεψε στα θολά νερά του εθνικισμού για να κερδίσει σε ψήφους, ενώ στην ουσία του ζητήματος συμφωνεί και η ίδια, και αυτό αποδεικνύεται από τη σημερινή της στάση και τη σημερινή της ρητορική που αναιρεί όσα έλεγε τότε και φτάνουν και σε αυτούς τους, να το πούμε έτσι, τις αστειότητες, στυλ να γράφεται ιστορική συμφωνία στον Πρεσπών στο κοινό, ανακοινωθέν με τον Αμερικανό Υπουργό τον Πομπέο και μετά να αναιρείται επί της ουσίας διακομωδώντας τη στάση αυτή. Εκτιμάμε δηλαδή, για να το κλείσω, ότι κινούνται στις ίδιες ράγες με την ίδια στρατηγική και τις ίδιες στοχεύσεις. Η χώρα μας να υπηρετεί όσο πιο καλά, να το πούμε έτσι, τις επιδιώξεις, τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πως αυτό θεωρητικά θα εξασφαλίσει και τα ελληνικά συμφέροντα. Όμως δεν είναι έτσι. Αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά. Μάλιστα. Εκτιμάτε ότι αυτή η ιστορία με την Τουρκία είναι κάτι το στημένο ή είναι μια διάθεση της Τουρκίας να ξεκαθαρίσει ορισμένα πράγματα κρίνοντας ότι τώρα έχει την ευκαιρία να κατοχυρώσει μερικές επιδιώξεις της? Όχι, νομίζω ότι είναι μια σύνθετη, νομίζουμε μάλλον ότι είναι μια σύνθετη κατάσταση. Η κυβέρνηση της Τουρκίας, να το πούμε έτσι, το τουρκικό κυβερνήσεω, επιδιώκει όχι μόνο σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την περιοχή, μια σειρά παρεμβάσεις για να εξασφαλίσει τα συμφέροντα, τα δικό της οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, να το πω πιο απλά, είτε αυτό έχει να κάνει με τη Συρία, είτε έχει να κάνει που παρεμβαίνει στρατιωτικά, έτσι. Η Λιβύη επίσης προσπαθεί να διεισδύσει οικονομικά και πολιτικά ακόμα και στην Αφρικανική Ήπειρο. Ή βλέπετε τώρα πρόσφατα τις τελευταίες μέρες τις εξελίξεις που βρίσκεται και πώς εμπλέκεται και η τουρκική κυβέρνηση στη διένεξη ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν. Σε αυτή τη συντροσπάθεια έρχεται σε σύγκρουση, σε ανταγωνισμό και με την ελληνική αστική τάξη. Όχι, δεν είναι κάτι προσωρινό. Άλλωστε τα ζητήματα των κυριαρχικών δικαιωμάτων, των συνόρων, της κυριαρχίας πάνω σε νησιά και την υφαλοκρηπίδα, νησίδες στο Αιγαίο, είναι παλιά. Ναι. Με πολλά επεισόδια. Έτσι, τις τελευταίες δεκαετίες, ξέρουμε όλοι το 1996 στα Ήμια και τα λοιπά. Μάλιστα. Είναι ότι τώρα επιταχύνεται αυτή η προσπάθεια για την συνεκμετάλλευση και τελικά για την υποχώρηση από κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας με τη σφραγίδα ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αναδιαμορφώνονται οι δυνάμεις γενικά στον πλανήτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που ξέραμε, τουλάχιστον εμείς οι παλαιότεροι. Η Κίνα έχει φύγει μπροστά,
η Ινδία αναδύεται. Εσείς έχετε μια γενικότερη παγκόσμια εκτίμηση κατάστασης, της νέας κατάστασης μέσα στην οποία πρέπει να κινηθεί η χώρα μας? Και εμείς παρακολουθούμε αυτές τις τάσεις που είναι παγκόσμιες. Mm-hmm. Ισχύει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα ένας μεγάλος αλλαγή, μια μεγάλη αλλαγή του σχετισμού δυνάμεων διεθνώς. Αναδύονται νέα κέντρα, να το πούμε έτσι, οικονομικά, στρατιωτικά, πολιτικά. Δεν όμως θεωρούμε ότι πρέπει να, ας πούμε, αντίστοιχα, όπως λέμε, εναντιονόμαστε στην πολιτική των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Δεν πιστεύουμε ότι η ελπίδα για την καλύτερη ζωή ή και την ειρήνη ακόμα βρίσκεται να το πω έτσι, πιστεύαμε ότι αυτή η αλλαγή του σχετισμού θα βοηθήσει τους λαούς. Φαίνεται ότι ίσα-ίσα ότι αυτή η αλλαγή προκαλεί ένταση των ανταγωνισμών, παίρνει στην επιφάνεια νέους κινδύνους ακόμα και πιο γενικευμένων πολιτικών πολιτικών και πολεμικών συγκρούσεων, είτε στην περιοχή μας είτε σε άλλες περιοχές του κόσμου, γιατί κοντά είναι και η Μέση Ανατολή που εκφράζονται όλα αυτά, η Νοτιοανατολική Ασία που επίσης οι ανταγωνισμοί αυτοί εκφράζονται με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Οι λαοί, κατά την γνώμη μας, πρέπει να βρουν την ελπίδα στο δικό τους δρόμο, που είναι έξω και πέρα από τα πλαίσια αυτής της οικονομίας που προκαλεί μόνο φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά, ανεργία, κρίσεις για τους πολλούς, τους λαούς και της χώρας και φυσικά τον ελληνικό λαό, αλλά και τους γείτονες λαούς. Και φυσικά έχουν κάθε συμφέρον μεταξύ τους, έτσι, στην ειρήνη, στην αλληλεγγύη, στη στήριξη του νέου λαού με τον άλλο. Αυτό όμως πρέπει να αναζητηθεί πέρα από τα πλαίσια τα σημερινά. Μάλιστα. Κύριε Βαγγελίδη, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο τελειώνοντας, γιατί τελειώνει και ο χρόνος της εκπομπής μας. Εσείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχετε επαφή, διασυνδέσεις και επικοινωνία με τα κομμουνιστικά κόμματα όλου του πλανήτη. Από όλο τον κόσμο, ναι. Πώς εκτιμάτε το κομμουνιστικό κίνημα, να το θέσω κάπως έτσι, σε παγκόσμιο επίπεδο? Αναπτύσσεται, υπάρχει μια στασιμότητα, μικραίνει? Πώς βλέπετε να προχωράμε τώρα και τι βλέπετε να έρχεται στο μέλλον? Βεβαίως. Κοιτάξτε, έχουμε εκτιμήσει, όχι τώρα δηλαδή, εδώ και αρκετό καιρό, mm-hmm. πως το παγκόσμιο κομμουνιστικό, αυτό που λέμε επαναστατικό κίνημα, ναι, ναι. ιδιαίτερα μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού στις χώρες που οικοδομούνταν, Σοβιετική Ένωση και τις υπόλοιπες χώρες, δόθηκε ένα μεγάλο χτύπημα, mm-hmm. ότι βρίσκεται σε υποχώρηση και σε κρίση. Αν μπορούμε να τα πούμε με δύο λέξεις, κάποιος να περιέγραφε την εικόνα, αντικειμενικά αυτή είναι. Βέβαια, ταυτόχρονα, ακριβώς επειδή τα προβλήματα, οι αγωνίες των λαών είναι κοινά, είναι μεγάλα, είναι ζητήματα που αφορούν τη ζωή ή και την υγεία, όπως βλέπουμε φέτος, λέω, τους τελευταίους μήνες κτλ. Ναι. Γεννιούνται νέες δυνάμεις. Υπάρχουν σημαντικά κομμουνιστικά κόμματα που κράτησαν, να το πούμε, μέσα από τη θύελλα αυτή των ανατροπών και σήμερα ισχυροποιούνται. Και πραγματικά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου κομμουνιστικά κόμματα στέκονται στα πόδια τους, δίνουν σημαντικές μάχες για τα άμεσα και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των λαών τους, των εργατικών τάξεων σε κάθε χώρα. Σε αυτή την προσπάθεια το Κομμουνιστικό Κόμμα, με τις σχέσεις που αναπτύσσει, τις διμερείς, τις πολυμερείς σχέσεις, δίνει πραγματικά όλες του τις δυνάμεις, ώστε μέσα από τον κοινό συντονισμό των κομμάτων, κοινές πρωτοβουλίες, να εκφράζεται ένας άλλος πραγματικά αληθεδοφόρος προσανατολισμός για τους λαούς σε πολλές χώρες του κόσμου. Μάλιστα.
Κύριε Ευαγγελίδη, να σας ευχαριστήσουμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Πάντα οι θέσεις και οι σκέψεις και οι απόψεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για να μην πω ότι προφητεύουν και τα μελούμενα τις περισσότερες φορές, και να σας ευχηθούμε. Ναι, ναι. Όχι, τίποτα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία.